Η ενδρολογία είναι μια υποειδικότητα της ουρολογίας, η οποία εξαρτάται, όπως έχει ήδη υποθεί αρκετές φορές, πέρα από την ικανότητα και την εκπαίδευση του χειρουργού, από την παρουσία και τη γνώση και την ευχέρεια χρήσης ειδικών εργαλείων και υλικών. Υπ' αυτό το πρίσμα, λοιπόν, πολύ εύκολα μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση τι δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι της διαδερμικής. Δεν πρέπει να λείπει τίποτα. Ή έχεις το κατάλληλο υλικό τη στιγμή που το χρειάζεσαι και κάνεις τη δουλειά σου, ή δεν το έχεις, ταλαιπωρείς και ταλαιπωρείσαι. Εισαγωγικά θα μιλήσω για τη διαδερμική νεφρολιθοτριψία, αλλά ό,τι πω ισχύει και για τις άλλες διαδερμικές επεμβάσεις, όπως είναι δοπιολοτομές και όλα τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες επεμβάσεις. Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία, λοιπόν, έχει αποδείξει την αξία της, έχει συγκριθεί με άλλες τεχνικές και έχει αποδείξει την αξία της στον χρόνο. Είναι, λοιπόν, μία μέθοδος η οποία έχει την ένδειξή της σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις και έτσι, λοιπόν, είναι η απόλυτα ενδεικμένη μέθοδος για την αντόπιση μεγάλων λίθων του νεφρού και του ανώτερου ουρητήρα. Αναπόσπαστο στο κομμάτι της διαδερμικής νεφροληθοτριψίας είναι η τοποθέτηση διαδερμικής νεφροστομίας. Θα πω δύο λόγια για το τι χρειάζεται και πώς. Σήμερα η διαδερμική νεφροστομία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την προσωρινή ή μόνιμη εκτροπή των ουρών. Η μέθοδος αντικατέστησε πλήρως την ανοιχτή χειρουργική νεφροστομία και υπάρχουν πολλοί τρόποι τοποθέτησης. Μπορούμε, λοιπόν, να τοποθετήσουμε καθετήρα νεφροστομίας σε ένα χρόνο, μπορούμε να τοποθετήσουμε καθετήρα νεφροστομίας σε δύο χρόνους ή μπορούμε να τοποθετήσουμε καθετήρα νεφροστομίας σε τρεις ή περισσότερους χρόνους. Αυτό είναι αυτό που κάνω εγώ. Χρειάζεται μια ακτινοσκοπική μονάδα, σκιαγραφική ουσία, βελόνα νεφροστομίας, Simba ή Diamond Tip, 18 ή 17,5G, συρμάτινος οδηγός άκαμπτος, με εύκαμπτη κορυφή τύπου J, μήκους 100 εκατοστών και διαμέτρου 0,035 ή 0,038. Διαστολής από τεφλών ή εναλλακτικά ομόκεντρους μεταλλικούς διαστολής τύπου Alken και τον καθετήρα που θα τοποθετήσουμε. Οι άλλες δυνατότητες είναι να βάλουμε αυτή την νεφροστομία σε ένα χρόνο. Ουσιαστικά είναι ένα pigtail. Πάμε υπό υπερηχογραφικό έλεγχο και τοποθετούμε την νεφροστομία. Το μειονέκτημα είναι ότι χρειάζεται μεγάλη διάταση και πολύ μεγάλη εξοικείωση με την κατεύθυνση σε υπέρηχο. Είναι ίσως η μοναδική μέθοδος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς C-arm. Όλα τα άλλα προϋποθέτουν τη χρήση C-arm. Εδώ πέρα στην νεφροστομία σε δύο χρόνους, τρυπάμε με τη βελόνα, συνέχεια βάζουμε σύρμα μέσα και μετά βάζουμε τον καθετήρα πάνω από τον οδηγό. Και εδώ πέρα τοποθέτηση νεφροστομία σε τρεις χρόνους, τρυπάμε με τη βελόνα, βάζουμε σύρμα, κάνουμε διαστολή, βάζουμε την νεφροστομία. Να ρωτήσω λίγο στο ακρατήριο, έχει χρησιμοποιήσει κανείς ποτέ την νεφροστομία ενός χρόνου? Όχι. Ναι. Μόνο μία φορά. Μία φορά. Ο λόγος ήταν ότι θα έπρεπε να τοποθετηθεί στο κρεβάτι της αρρώστου. Η άρρωστη δεν άντεχε πολλά-πολλά. Έτσι. Οπότε γυρίσαμε και βάλαμε την νεφροστομία εκεί πέρα. Μάλιστα. Είναι BMP Medicals, Denmark. Okay, ωραία. Λοιπόν, κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει γιατί ας πούμε, να κάνεις όλο αυτό το πράγμα και να μην πάρεις αυτό το σετάκι και να το χρησιμοποιείς μια και καλή. Έχει να κάνει με το πώς ακριβώς βλέπεις την όλη διαδικασία. Εμένα μου μάθανε αυτό το πράγμα γιατί ο σκοπός τους ήταν ουσιαστικά να προπονήσουν, να μας ετοιμάσουν για να περάσουμε στις διαδερμικές επεμβάσεις. Εάν πας σε αυτό μονάχα, ναι μεν λύνεις το πρόβλημα του αρρώστου, ναι μεν μαθαίνεις να τρυπάς, αλλά δεν εξοικειώνεσαι με την διαδικασία των διαστολών και με όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, για να περάσουμε λίγο παρακάτω... Νίκο, συγγνώμη. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Γιατί δεν χρησιμοποιείτε τη διαδερμική νεφροστομία των τριών χρόνων υπό υπέρηχο? Γιατί είναι επικίνδυνο. Σε τι πράγμα? Στο να τρυπείς το πυλοκαλλικό. Και να μην το καταλάβεις. Αφού το βλέπεις. Πού το βλέπεις? Στον υπέρηχο που πηγαίνει η βελόνα. Και μετά ξαφνικά σταματάς να το βλέπεις χωρίς να χρησιμοποιείς το σύρμα. Μπορεί να μπει στην κάτω κύλη. Εννοείται να κρατάει ένας βοηθός, κάποιος να κρατάει τον υπέρηχο σταθερά εκεί και εσύ να κάνετε όλους τους χειρισμούς. Τον υπέρηχο έχεις τον οδηγό σου, ναι. Τρυπάς με τη βελόνα σου, βάζεις. Προωθεί ο βοηθός το σύρμα σου, ναι. Μέσα στο πυλοκαλλικικό, αφαιρείς τη βελόνα σου, μένει το σύρμα, κάνεις τις διαστολές σου. Οι διαστολές πώς θα γίνουν μετά, τυφλά? Με τον οδηγό που έχεις για να τυφλά. Κάνεις. Ναι. Τυφλά, εντάξει. Ναι, εδώ διαφωνούμε. Εντάξει. Μπορεί να γίνει φυσικά και το έχουμε κάνει όλοι αυτό. Εγώ το έχω κάνει πολλές φορές, αλλά τυφλά είναι επικίνδυνο. Έτσι. 90 φορές στις 100 θα πας μέσα, μπορεί και 10 φορές να βγεις απ' έξω. Φυσικά και μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι το leg out. Okay. Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για ένα set που δεν αναφέρεται εδώ πέρα. Το NEF set, το ξέρει κανείς? Το NEF set.
κύριε Καλογερά. Το NEFSET είναι ένα σετ παρακέντησης νεφροστομίας 5 χρόνων. Υπάρχει μια πολύ λεπτή βελόνα, 22G. Μπορείς να τρυπήσεις ακόμα και χωρίς να υπάρχει διάταση, ακόμα και να μην τρυπήσεις στο σωστό μέρος και να προσπαθήσεις να ρίξεις λίγο σκιαγραφικό για να δεις που είσαι, δεν θα έχεις extravasation, δεν θα σου διαχυθεί το σκιαγραφικό με αποτέλεσμα να μπορείς να κάνεις μετά τη δουλειά σου. Εφόσον μπεις, βάζεις ένα πολύ λεπτό σύρμα, πάνω από το οποίο βγάζεις μια άλλη βελόνα και μετά βάζεις ένα άλλο σύρμα, είναι λίγο δύσκολο. Okay. Λοιπόν, το NEFSET είναι περίπου όπως περιέγραψε ο κ. Καλογεράς, είναι ένα σετ που στηρίζεται σε βελόνα 22G παρακέντησης. Το πρώτο σύρμα που θα βάλεις μέσα είναι, προσέξτε λίγο το νούμερο, είναι 0,018 ίντσες. Είναι μια τριχούλα από Nitinol. Πάνω από αυτό κάνεις μια διαστολή με έναν ομόκεντρο διαστολέα τριών στελεχών, τριών κομματιών. Και μόλις μπεις μέσα, αφαιρείς τα δύο εσωτερικά και μένει ένας κεντρικός αυλός από τον οποίο μπορείς να βάλεις πια το σύρμα το 0038 και πάνω από αυτό να κάνεις άλλες διαστολές. Ωραία, θα μου πεις γιατί όλη αυτή η φασαρία. Είναι πολύ απλό, διότι μπορείς να παρακεντήσεις αμέτρητες φορές χωρίς να έχεις extravasation, αν αστοχήσεις. Μπορείς να παρακεντήσεις αραχνοήφαντα πυελοκαλλικικά συστήματα, δηλαδή με πολύ λεπτούς κάλικες. Και φυσικά το τραύμα που προκαλεί στο νεφρό κατά την αρχική παρακέντηση είναι ελάχιστο. Το NEFSET είναι το αγαπημένο σετ παρακέντησης των ακτινολόγων. Δηλαδή, αν δείτε ακτινολόγους, ειδικά στο εξωτερικό, να παρακεντούν, να κάνουν νεφροστομίες, με το NEF πηγαίνουν. Το NEFSET είναι της Cook. Εγώ έχω δύο κομμάτια, κύριε καθηγητά, μπορεί να μην το ξέρετε βέβαια, τα έχω κρυμμένα. κρυμμένα λοιπόν στο τμήμα, αλλά σπανίως τα έχω χρησιμοποιήσει. Στην αρχή είναι ένα καλό σετ για όσους θέλουν να ξεκινήσουν λίγο να αρχίσουν να παρακεντούν νεφρούς. Έτσι, πρέπει να το δείτε όμως πώς δουλεύει η άνθρωπος. Okay.